Η προμήθεια που θα άλλαζε υποτίθεται την πορεία παρακμής της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας η αγορά των τριών φρεγατών FDI από τη γαλλική Naval Group τελικά εξελίχθηκε στην επιτάφιο πλάκα της καθώς το πρόγραμμα που θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 3,23 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή θα ρουφήξει σχεδόν όλη την οικονομική ρευστότητα του πολεμικού ναυτικού, δεν θα επιστραφούν ούτε καν ψίχουλα ναυπηγικού βιομηχανικού έργου στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έγκλημα σε βάρο τη εθνική οικονομία και τη εθνική ασφάλεια, για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει επιτέλου εισαγγελική έρευνα, καθώ ο νόμος είναι σαφή σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική επιστροφή που πρέπει να υπάρχει για την ελληνική βιομηχανία. Εκτός και αν θεωρούν κάποιοι ως επιστροφή βιομηχανικού έργου τις χάντρες και τα καθρεφτάκια που έδωσε η Naval Systems μέσω έκπη στους Έλληνες κατασκευαστές, όπου από τα 50 εκατομμύρια ευρώ, τα 18 μάλιστα, τα παίρνει η εταιρεία του Προέδρου του ΣΕΚΠΗ, Αναστάσιο Ροζολή. Να θυμίσουμε ότι οι συμφωνίε που δυστυχώ δεν έφτασαν στο στάδιο τη τελική υπογραφή των προηγούμενων κυβερνήσεων για τι φρεγάτε ΦΡΕΜ, επίση τη Naval Group, πολλαπλάσιων επιχειρησιακών δυνατοτήτων από τι FBI και σχεδόν ιδίου κόστου, προέβλεπαν την αυπήγηση μόνο του πρώτου πλοίου στη Γαλλία και των υπόλοιπων τριών ή στην Ελλάδα. Πριν την απευθεία ανάθεση, οι Γάλλοι είχαν υποσχεθεί 30% υποκατασκευαστικό έργο στην ελληνική βιομηχανία, αξία δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Όταν η κυβέρνηση ανέθεσε χωρίς καμία διαγνωστική διαδικασία το πρόγραμμα σε αυτούς, περιόρισαν σε μόλις 50 εκατομμύρια την επιστροφή έργου στην ελληνική βιομηχανία. Τι αφορούν τα υπόλοιπα 32 εκατομμύρια ευρώ, Σχοινιά, κάβου, κονσόλε, εγκαταστάσει, μερικέ μεταλλικέ κατασκευέ και λαμαρινοδουλιά. Οι Γάλλοι φαίνεται επένδυσαν αλλού τα λεφτά που πρόοριζαν για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.